Τελείω ακατάλληλα έω και επικίνδυνα χαρακτηρίζουν τι προκάτη κατασκευέ που προορίζονται για τη στέγαση των επίων οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τη Ορεστιάδο. Το θέμα τη μεταστέγαση είχε τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, όμω απάντηση δεν υπήρξε από την Δημοτική Αρχή. Ο επικεφαλή τη Ελλάσσονο Αντιπολίτευση, Άγγελο Παπαϊωάνων, αφαιρόμενου στι κατασκευέ που έχουν εγκατασταθεί για την εκπαίδευση των επίων, όπω είπε, είναι τα πλέον ακατάλληλα, τονίζοντα ότι πρόκειται για περισσεύματα σεισμοπλήκτων. Αυτή την πρόχειρη επιλογή επέλεξε ο κ. Δήμαρχο για να στεγάσει τρία νεπιαγωγεία. Νεπια... Νεπια... Τρία δύο από τα οποία ε, ήταν συνδικεζόμενα και ένα ε, το οποίο στεγαζόταν στο έκτο δημοτικό σχολείο. Και εδώ βρισκόμαστε σε αυτό που θα στεγάσει το έκτο δημοτικό σχολείο, δηλαδή παιδιά τα οποία θα βγουν από την σχολική στέγη και θα έρθουν σε αυτό το παράπηγμα, το οποίο μάλλον προοριζόταν για πυροπαθής, μάλλον η Πελοπόννησος και η Ηλία δεν τα δέχτηκε ε, και βρέθηκαν στην Ορεστιάδα. Δεν νομίζω ότι είναι η καταλληλότερη επιλογή. Είναι μια πάρα πολύ πρόχειρη επιλογή, η οποία απευθύνεται σε σεισμοπαθεί, ενδεχομένω σε πυροπαθεί, ακόμη και σε καταβλισμού ενδεχομένω. Όχι όμω για να στεγάσει παιδιά. Η θέρμανση στα τρία προκάτ νηπιαγωγεία θα γίνεται με κλιματιστικά που θεωρούν τα κατάλληλα για τα νήπια, ενώ οι τουαλέτε είναι στον εξωτερικό χώρο. Το πρόβλημα με τα νηπιαγωγεία είχε προκύψει επί η θητεία του Γρηγόρη Τζότζολα και η διάθεση των προκάτων από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων είχε απορριφθεί. Η νηπιαγωγία είναι το αποκορύφωμα. Ε ότι η Δημοτική Αρχή, θα το πω και πάλι, που εκφράζεται από το Δήμαρχο Ρεστιάδας, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όταν εγώ στη δική μου θητεία ζητούσα από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων νηπιαγωγεία ζητούσα βαρέω, βαρέως τύπου νηπιαγωγία, κατασκευές ή κατασκευές κανονικές. Αυτά που βλέπουμε σήμερα είναι υπόλοιπα από τις πυρόπληκτες περιοχές τα οποία ήρθαν να τα εγκαταστήσουν στο Δήμο Οριστεράδα. Είναι ντροπή για όλου του συνδημότε μα και ακόμη πιο ντροπή για του γονεί και για τα παιδιά, τα οποία τα κοροϊδεύει ο σημερινό Δήμαρχο με αυτέ τι κατασκευέ. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτα. Δεν πρέπει να λειτουργήσουν αυτά τα νηπιαγωγεία. Θεωρώ επίση ότι είναι το προσωρινό πιο μόνιμο από οτιδήποτε άλλο. Σύμφωνα με τον Γρηγόρη Τζόζολα, θα πρέπει να ζητηθούν χρήματα από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων για την κατασκευή νηπιαγωγείων και όχι να προσβάλλονται με αυτόν τον τρόπο γονεί και μαθητέ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να καλέσουν τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων και να έρθουν να τα ξαναμαζέψουν πίσω. Είναι ντροπή για του συνδημότε μα. Είναι ντροπή για τα, για τα νήπια τα οποία θέλουμε να κλείσουμε εκεί μέσα. Φυλακέ να ήταν, θα ήταν καλύτερε. Θεωρώ ότι είναι παράδεκτη η κατάσταση αυτή. Ο κύριος Παπαϊάν τονίζει ότι η πρώτη επαφή των παιδιών με την εκπαίδευση στα τρία προκάτνη πιαγωγεία θα είναι η χειρότερη. Νομίζω ότι ήταν η ακαταλληλότερη, η πιο πρόχειρη επιλογή, η οποία δεν αρμόζει όταν ο Δήμαρχο είναι και εκπαιδευτικό. Αυτό είναι το παράπονο μου και είναι κρίμα που επιλέξαν τέτοιε επιλογέ. Θα μπορούσε. Τα χρήματα οποία θα διατεθούν για τι περιφράξεις, για τι βάσει κλπ., να, να είχαν δοθεί και άλλα τόσα χρήματα και να γινόταν ένα επιόγιο το οποίο θα ήταν και μόνιμο και καλό και ω δημοσιοκτήριο. Ε, δεν πρέπει να επιλέγονται αυτέ οι επιλογέ. Είναι προ το κακό των παιδιών. Μάλλον η, η υπηρεσία την οποία προσφέρεται από τη δημοτική αρχή ε, είναι κακή.